Αλλιώ, μπορώ να σα εστιατήσω λίγο να κάνω τη γύπτα και να δέσουμε. Είναι σήμερα μια ακόμα μεγάλη και πολύ σημαντική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την συνεχώς ενισχυόμενη και εντυνόμενη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας. Προηγουμένως είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να υποδεχθούμε την Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, την φίλη Φλωράνς Παρλή, στο κατάστρωμα του θωρητού Αβέροφ, όπου υπογράψαμε ή μάλλον παρέστημεν στις υπογραφές των συμφωνιών πρόστισης των τριών φρεγατών Μπελαρά που η Ελλάδα αποκτά από τη Γαλλία, καθώς και των 6 επιπλέον αεροσκαφών Ραφάλ μεταξύ των αντιπροσώπων των εταιριών και του ελληνικού κράτους. Και συνεχίζουμε με αυτή την επίσκεψη, την τιμή που έχουμε να επισκεπτόμαστε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, που μεταξύ άλλων συμμετέχει με στοιχεία του, με αεροπλάνα Ραφάλ που απογειώνονται από εδώ, στις ασκήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή μας με αποχωρήφωμα τη μεγάλη αεροπορική άσκηση Ηνίωχος που διεξάγεται αυτές τις μέρες με συμμετοχή πολλών κρατών, αλλά φυσικά και της Γαλλίας. Θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από αυτές τις συμφωνίες, η σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση Γαλλίας και Ελλάδας αποκτά νέα διάσταση, μια διάσταση που καθίσταται πιο επίκαιρη και πιο σημαντική αυτές τις μέρες με αυτά που βιώνουμε με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και η Ελλάδα με την Γαλλία, η Γαλλία με την Ελλάδα είναι μπροστά στις εντυνόμενες πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει την δυνατότητα της Ευρώπης πλέον να δρά και να αντιδρά προκειμένου να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών των κρατών μελών της απέναντι σε κάθε αναδυόμενη ή φυστάμενη πρόκληση ασφαλείας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την εποχή οι προκλήσεις ασφαλείας είναι πολλές και σύνθετες, επομένως ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να κάνουμε περισσότερα για την Ευρώπη της άμυνας. Και συνεχίζουμε. Once we'll depart,